Θέση βαθμολογία. Στην Τούμπα πάω Κλεβαδιακό 3-1. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο 2012 ο ΠΑΟΚ, αφού επικράτησε 3-1 του Λεβαδιακού στην Τούμπα. Ο διέφαλος του Βορρά μπήκε δυνατά και απειλήσε δύο φορές, το δεύτερο και το πέμπτο λεπτό, με τους Αθανασιάδη και Γεωργιάδη. Στο 22ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Αθανασιάδη να βρίσκει με όμορφη πάσα τον Ίβιτς και αυτός με πανέμορφο πλασέ έκανε το 1-0. 37ο λεπτό, ο Σαλβικίδης σουτάρει, ο Κυριακίδης έδιωξε την μπάλα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον ΠΑΟΚ, αφού στο 41ο λεπτό ο Σαλβικίδης έδωσε έτοιμο γκολ στον Αθανασιάδη, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 2-0. 64ο λεπτό, ο Γλύκος προλαβαίνει τον Βασιλείου και διώχνει την μπάλα. Το 84ο λεπτό, ο διέφαλος του Βορρά σφραγίζει την νίκη, με τον Λαζάρ να δίνει έτοιμο γκολ στον Αθανασιάδη και αυτός να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0. Στο 90ο λεπτό, ο Σταφυλίδης θα κάνει πανέμορφη προσπάθεια, θα κάνει το δυνατό σουτ, όμως η μπάλα θα σταματήσει στο δεξί δοκάρι. Το μόνο που κατάφερε να κάνει ο Λεβαδιακός ήταν να μειώσει τις καθυστερήσεις με τον Ναπολεόνι να διαμορφώνει το τελικό 3-1. Πριν από την έναρξη του μάτς, Κοντρέρας και Βιεϊρίνια που αποχώρησαν από την ομάδα χειροκρότησαν και χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τελευταία φορά. Θα μου λείψουν πολλά, ο κόσμος, οι φίλοι, η Θεσσαλονίκη. Έτσι όμως ήρθαν τα πράγματα. Μια ημέρα θα γυρίσω στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ σημαίνει πολλά για εμένα. Η ατμόσφαιρα σήμερα ήταν όπως και στην πρώτη μέρα που ήρθα στον ΠΑΟΚ. Φανταστική. Όχι μόνο σήμερα στο αντίο το δικό μου και του Κοντρέρας. Αυτοί οι οπαδοί είναι ξεχωριστοί και τα δίνουν όλα για την ομάδα τους. Και είμαι στεναχωρημένος που θα τους αφήσω. Συμφωνούμε ότι είναι φτωχότερη η Super League με την φυγή αυτών των δύο, όσον αφορά στην ποιότητα. Κοίταξε, συμφωνούμε ότι σε ποιότητα η Super League και ο ΠΑΟΚ είναι φτωχότερος. Ο ΠΑΟΚ στα ταμεία θα είναι λίγο πιο πλουσιότερος όμως. Αυτό είναι άλλο. Είναι μια λοιπόν, διαφορετικά πράγματα. Να διευκρινίσουμε ότι αύριο στις 2 το μεσημέρι ο Κοντρέρας θα δώσει συνέντευξη τύπου για να αποχαιρετήσει δημοσιογράφους και φίλους του ΠΑΟΚ. Και ο κύριος Λάζλο Μπόνολι, παρά τα όσα δήλωσε σε δημοσιογράφους Ρουμάνους της πατρίδας του, κάλυψε την δίκηση του ΠΑΟΚ για την παραχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών. Αυτά στην Τούμπα σήμερα. Τώρα, επίμαχη φάση. Μία περίπτωση, η οποία θα δούμε κατά πόσο έχει δίκιο ο διαιτητής. Στις άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε πρόβλημα, δεν θέλαμε να κουράσουμε. Πάμε να δούμε την περίπτωση από την Τούμπα. Να δούμε αν υπάρχει, που δεν υπάρχει, σίγουρα δεν υπάρχει offside, στο γκολ το οποίο, στο 1-0 δηλαδή, που θα πετύχει ο Ίβιτς στο 21ο λεπτό. Ναι, εδώ λοιπόν. Φαίνεται καθαρά πώς καλύπτεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ από τον αντίπαλό του. Την έχουμε τη φάση απλώς για την εύκολη δουλειά για τον διαιτητή στην Τούμπα, μου φαίνεται. Εύκολη. Ωραία. Και σωστή γενικά η διαιτησία. Εύκολο μάτς. Τα λίγα εύκολα της αγωνιστικής, νομίζω. Ωραία. Αφού δεν έχουμε κάτι άλλο από την Τούμπα, συνεχίζουμε κανονικά με τα επόμενα παιχνίδια μας. Εντάξει, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, τίποτα άλλο. Επόμενα. Στα τέσσερα προηγούμενα μάτς η Κερκυρά δεν είχε καταφέρει να πετύχει ούτε γκολ. Το σημερινό μοναδικό τέρμα που σημείωσε ο Μάρτιν κόντρα στον Άρη ήταν αρκετό για να